και έχει να κάνει με κακοποίηση ζώων και έχει να κάνει με αυτά τα αρρωστημένα μυαλά, με αυτές τις άρρωστες νοοτροπίες και όπως είπα στο πρόλογο, σε εβδομαδιαία βάση καταγράφουμε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο τι συμβαίνει. Κριτική, κάτοικοι, δεν πες να είναι ξένους, ρίχνει δολώματα, κρέας με δηλητήριο, προκειμένου να χάσουν τη ζωή τους σκυλάκια και γατάκια. Τελευταίο περιστατικό σε ποια περιοχή, Εύη? Να δούμε και τις φωτογραφίες, Θεοδώρα. Στο Τιμπάικ, στην περιοχή Γυράλωνα, βρέθηκε εκεί ο κύριος Σπύρος Νηστικάκης με την ΕΚΑ, συνοδεία βεβαίως του κυρίου Γιώργου Μεραμβελιωτάκη, και την ερεύνησαν την ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν μία νεκρή δηλητηριασμένη γάτα και τρία δολώματα, κρέας και λίπος, πασπαλισμένα με μπόλικη, όπως αναφέρεται στη δημοσίευση που κάνανε στη σελίδα του στο Facebook, άσπρη σκόνη άγνωστης σύστασης. Ενημερώθηκε για το περιστατικό το αστυνομικό τμήμα Μυρών και βλέπουμε και τις φωτογραφίες από την όλη αυτή τη δράση και προσπάθεια. Πάμε στον κύριο Σπύρο Νηστικάκη, ομοσπονδιακό θηροφύλακα της πρώτης κυνηγετικής ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων. Την καλησπέρα μας, κύριε Νηστικάκη. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Για πείτε μας αναφορικά με το περιστατικό το οποίο κληθήκατε να διαχειριστείτε, πώς βρεθήκατε εκεί και τι εντοπίσατε? Μετά από τηλεφωνικές καταγγελίες που είχα από το ΑΤΑΦ Μυρών, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ντιμπατζίου και από πολίτες της περιοχής, μετάβηκα στο σημείο της 20 του μήνα, το οποίο αντίκρισα, λυπηρό που θα το πω, ένα απάνθρωπο πράγμα. Πρώτη, δηλαδή, φορά μου συμβαίνει με τόση ποσότητα άσπρη σκόνη. Άσπρη σκόνη όταν εννοούμε εμείς, εννοούμε διότι δεν ξέρουμε ακριβώς τη σύστασή της. Από τα δική μου εκτίμηση μπορώ να σας αναφέρω ότι προέρχεται από την απαγορευμένη ουσία το Λανέι. Αντίκρισα, τι να σας πω, δεν έχω λόγια να πω. Τι αντικρίσατε, τι βρήκατε, αναφορικά με την ποσότητα περισσότερο? Με την ποσότητα, το σιλί έντοψε τρία σημεία ύποπτα τα οποία είχαν βάλει φόλες. Δύο συσκευασίες από πολύ χαρτί κρεοπολίου είχαν γίνει πολλήματα κρέας και πάρα πολύ ποσότητα από την ίδια που σας είπα. Και άλλο ένα σημείο πάλι ακριβώς δίπλα, το είχε πάλι κομμάτι κρέας με πολύ σκονή και μία γάτα. Υπάρχει περίπτωση στο συγκεκριμένο σημείο να σας έχουν ξεφύγει κάποια δολώματα, δηλαδή ίσως ξαναπάτε πάλι να επιχειρήσετε? Στο σημείο θα ξαναπάμε αυτές τις μέρες πάλι να το ξαναερευνήσουμε, διότι εντάξει, έχει πάρα πολλά αδέσποτα η περιοχή, τα οποία εντάξει, είναι εφικτό το σκυλί να μπορεί να άφησε κάτι πίσω του. Υπάρχει τρόπος από την εμπειρία σας να βρεθεί ο δράστης από τη στιγμή που βρήκατε αυτά τα δολώματα? Μας είπατε ότι ήταν σε ένα περιτύλιγμα κρεοπολίου, αν κατάλαβα καλά. Όλα αυτά ερευνούνται από εμάς από την αστυνομία. Και έχει βρεθεί ποτέ ο δράστης μετά από μια δική σας επιχείρηση? Έχουν βρεθεί, δυστυχώς έχουν βρεθεί. Ευτυχώς έχουν βρεθεί. Είναι στη δικαιοσύνη ακόμη και περιμένουν. Ευτυχώς έχουν βρεθεί. Δυστυχώς για αυτό που έκαναν, ευτυχώς που έχουν βρεθεί. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε Νηστικάκη. Σε εσάς προσωπικά. Να είστε καλά. Και μακάρι να είναι το τελευταίο περιστατικό, αν και δεν το νομίζω. Το εύχομαι κι εγώ να είναι το τελευταίο περιστατικό. Δεν έχω κάτι με την ίδια ευκολία. Με την ίδια ευκολία που μπορεί ένα γατάκι, ένα σκυλάκι να πάει και να δοκιμάσει αυτό το δόλωμα και να χάσει τη ζωή του, με την ίδια ευκολία μπορεί και ένα παιδάκι 2-3 ετών να βρεθεί στο σημείο και αντί να κόψει λουλουδάκι να πάρει ένα δόλωμα και να νομίζει ότι είναι τροφή και να το φάει και να χάσει τη ζωή του. Ναι, ακριβώς το ίδιο είναι. Το έχω πει επανειλημμένες φορές. Ναι, το έχω πει επανειλημμένες φορές. Ότι αυτό συμβαίνει ότι, γιατί στην περιοχή υπάρχουν μικρά παιδιά πάρα πολλά. Αν σου φανεί περίεργο ένα κομμάτι κρέας, πάνε να το πιάσουν μόνο με τη σκόνη που είχε πάνω η ποσότητα. Να κάνει έτσι στο στόμα του. Δυστυχώς το παιδάκι αυτή τη στιγμή θα υπήρχε. Ενδυνάμει δολοφόνη λοιπόν. Λοιπόν. Να σα πω κάτι άλλο. Ναι. Έχουμε βρει σε παιδικές χαρές μέσα. Στη Νεάπολη του Νομού Λασιθίου έβρικα μπιφτέκια τα οποία ήταν δολώματα.
Φανταστείτε να δείτε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Προσέξτε, στην παιδική χαρά. Βγάλετε τη Νεάπολη, μη στιγματίσουμε περιοχή. Θα μπορούσε να έχει συμβεί οπουδήποτε. Σε παιδική χαρά κάποιος έριξε μέσα. Ναι, εντάξει, αλλά το πιο. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, κύριε Νηστικάκη.